Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 27 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Δεν υπάρχει συμφωνία με τις ΗΠΑ αλλά διαπραγμάτευση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή αναφερόμενο στην αναβάθμιση των F-16, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξουν αντισταθμιστικά. Απαντώντας σε ερώτηση του Σταύρου Θεοδωράκη, επεσήμανε ότι η συζήτηση με τις ΗΠΑ αφορά 123 μαχητικά και το κόστος δεν θα ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε βάθος δεκαετίας μέσω προϋπολογισμένων δαπανών και ότι δεν θα υπάρχουν πρόσθετα βάρη για τους Έλληνες. Όμως τα θέματα αυτά, τα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια της χώρας, δεν χωρούν, κατά την εκτίμησή μου, μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και επειδή το ζητούμενο όταν συζητάμε σε αυτή την αίθουσα για τα θέματα αυτά είναι να έχουμε ως βασική αρχή την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, θέλω να αναφερθώ πριν απαντήσω ένα προς ένα στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Θεοδωράκης. Ακούσαμε τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ που ορισμένοι όταν εξελέγει διέδιδαν ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το ζήτημα του χρέους ή με τα ελληνικά ζητήματα, αλλά αντιθέτως θα αλλάξει πλήρως την γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών στα θέματα αυτά, να μιλάει δημόσια για την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η ελληνική οικονομία στέκεται στα πόδια της, όχι θα βγει από την κρίση, στέκεται στα πόδια της, βγήκε από την κρίση και ενεθάρρυνε τους Αμερικανούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ το γεγονός ότι η επόμενη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμόμενη χώρα μετά τη Ρωσία πρόπερση, την Κίνα πέρυσι, θα είναι την επόμενη χρονιά ΗΠΑ, ότι θα αποτελέσει σημείο καμπής για τις αμερικανικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Από το αποτέλεσμα είναι οι συνομιλίες που κάναμε για άλλες σημαντικές στρατηγικής σημασίας επενδύσεις στον τομέα των οπτικών ινών, των ναυπηγείων και των υποδομών. Του ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια από τις πιο ευαίσθητες, πιο σημαντικές, αλλά ταυτόχρονα και από τις πιο ασταθείς περιοχές του πλανήτη μας. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο στις συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρόεδρο, τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, όσο και στις επαφές των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών. Και σε αυτό το πλαίσιο βασίστηκε και η απόφαση για υποστήριξη της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο όμως και στον αμυντικό τομέα. Και τέλος αυτό αποτέλεσμα, τόσο αυτό που το είδαμε τα αποτελέσματα μόλις μέσα σε μια εβδομάδα, ήταν η διαβεβαίωση από πλευράς της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η ελληνική οικονομία πέρασε τον κάβο, ότι δεν απαιτούνται νέα μέτρα, σε αντίθεση με όσα φαντασιώνονταν πολλοί εδώ στην Ελλάδα και τα πρωτοσέλιδα του τύπου που δυστυχώς και εσείς κύριε Θεοδωράκη αυτόν διαβάζετε, αλλά πρέπει να ενημερώνεστε και από αλλού, και ότι όχι μόνο δεν ζητάνε νέα μέτρα, αλλά τη διαβεβαίωση ότι θα κρατήσουν μια επικοδομητική στάση στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση. Η Ελλάδα ανακτά το κύρος της, διεκδικεί, αναγνωρίζεται ο ρόλος της, αναβαθμίζεται η θέση της διεθνώς. Δεν παρακαλά για μια καλή κουβέντα, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Μπορεί στην οικονομία, γιατί η καταστροφή ήταν μεγάλη, να χρειαστεί περισσότερος χρόνος και προσπάθεια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από τη ζημιά που προκάλεσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σχεδιάζουμε να ανακοινώσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση του στρατεύματος,
Η βάση αυτού του σχεδίου είναι να δημιουργήσουμε τον πιο σύγχρονο στρατό και διαθεσιμότητα δυνάμεων εκεί που πιθανολογούμε απειλές. Και είναι ένα θέμα που βεβαίως όχι μόνο έχει τεθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά έχει συζητηθεί και επαρκώς στην Επιτροπή. Επομένως, δεδομένων και των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, έχει κριθεί όχι από την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, αλλά από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση του στόλου τώρα. Τώρα. Χθες, μάλλον. Του εξυγχρονισμού των F-16. Ας ξεκινήσω με το αυτονόητο, που έχει να κάνει με το ότι το κόστος της αναβάθμισης των μαχητικών θα ενταχθεί στην ήδη υπάρχουσα δαπάνη, προϋπολογισμένη δαπάνη, που έχει κατατεθεί και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, εδώ στη Βουλή, για τους εξοπλισμούς του Υπουργείου Άμυνας. Δεν μιλάμε για νέα δαπάνη. Άρα ούτε πρόσθετα βάρη, ούτε έκτατες δαπάνες, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα εφάνταστα που γράφτηκαν αφαίρετα και αφαίρετα επίσης αναπαράχθηκαν από μέσα ενημέρωση και πολιτικές δυνάμεις. Νέα λίστα με ανοιχτά ζητήματα και λογαριασμού σχετικά με το ύψος του φετινού πρωτογενούς πλεονάσματος, καθώς και το ποιοι θα εισπράξουν το κοινωνικό μέρισμα, αφήνουν πίσω τους θεσμοί. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα των δημοσιονομικών μεγεθών του 2018, η αξιολόγηση στο δημόσιο αλλά και η αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδομάτων, ενώ σε αγκάθι φαίνεται να εξελίσσονται τα ενεργειακά θέματα της ΔΕΗ. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Άκο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη αξιολόγηση, τα προϋποτούμενα, κάποια προϋποτούμενα που θέλουν κλείσιμο. Σε ένα μήνα υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα είναι όλα εντάξει. Τι υποστηρίζεις για το σχόλιο σου? Ακριβώς συμφωνώ μαζί σου Κώστα. Είχαμε αρκετές συναντήσεις αυτές τις ημέρες μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών. Το βασικό μήνυμα της ημέρας είναι ότι η κυβέρνηση και οι θεσμοί συμφωνούν σε πλεώνασμα 2,8% για το 2017. Μετά την ολοκλήρωση, αν θέλετε, τη διαπραγμάτευση για τα δημοσιονομικά ζητήματα, διάφορες πηγές ανέφεραν ότι οι θεσμοί συμφωνούν ότι το πρωτογενές πλεώνασμα φέτος μπορεί να φτάσει το 2,8% του ΑΕΠ, εάν δεν συνυπολογιστεί το μέρισμα. Εάν συμπεριληφθεί και το μέρισμα των 800 εκατομμύριων ευρώ στους υπολογισμούς, τότε προκύπτει ένα πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 2,2% του ΑΕΠ. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Περίπου το 80% των προαπαιτουμένων δεν έχουν υλοποιηθεί. Από την πλευρά τους εκπρόσωπους, διαρροές από τους θεσμούς αναφέρουν ότι ήταν επικοδομητικές οι συζητήσεις μετά και την πρώτη ολοκλήρωση σήμερα της πρώτης φάσης των επαφών μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών. Αυτό το οποίο μένει να σημειώσουμε ότι οι επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών θα επανέλθουν στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο το οποίο ουσιαστικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον της σημερινής ημέρας, αλλά νομίζω θα μονοπολίσει και τους επόμενους μήνες, είναι το μέρισμα, το οποίο προτίθεται να διανύμει, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση στο τέλος του τρέχοντος έτος και σύμφωνα με πληροφορίες συναντά ενστάσεις από την πλευρά των δανειστών, διότι θεωρούν ότι η αξιοποίηση του υπερπλεονάσματος, με βάση τους υπολογισμούς, αυτό υπολογίζεται γύρω στο 1,8 δις ευρώ, ήταν καλύτερο να τοποθετηθεί και να θέλει καλύτερα κόστα να πάει για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου. Βέβαια, αυτό θα συνεχίσει να συζητείται το ζήτημα μέσω τηλεδιασκέψεων και εκτιμάται, σύμφωνα από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία έως και το τέλος του Νοεμβρίου. Και θα ανακαλύψω μικρό καλάθι αυτό. Νομίζω ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καταδοκιστικές. Μάλιστα. Γιάννη, να τελειώσουμε με την αξιωματική αντιπολίτευση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και τη διαγραφή της κυρίας Παπακώστα. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Μάλιστα, είχαμε μια διαγραφή της κυρίας Παπακώστα χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όχι από το κόμμα, να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Ήταν μια αντίδραση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και των συνεργατών του ΕΠΤΑ, που όρημη και, αν θέλεις καλύτερα, Κώστα, συνεχιζόμενη όλη τη νύχτα διαπραγμάτευση σχετικά με το αν θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια ή όχι. Να θυμίσουμε ότι και στο παρελθόν η κυρία Παπακώστα ουσιαστικά είχε προκαλέσει την τύχη της, με την ποια είναι το να φέρω αυτό, ότι είχε υποπέσει σε άλλα δύο σφάλματα περίπου και φαίνεται ότι αυτή, όπου φαίνεται, μόνο φάνηκε ότι αυτή ήταν η τρίτη φαρμακερή που λέμε, ουσιαστικά πέφτει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και όχι εκτός του κόμματος, ενώ παράλληλα υπάρχουν
διάφορα πηγαδάκια και διάφορες αν θέλεις στάσεις σχετικά με το γεγονός ότι λίγο πριν τη διαγραφή της κυρίας Παπακώστα ο άντρας της, ο σύζυγος της κυρίας Παπακώστα μπήκε στο Μητρό νέων τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι φυσικά για τον πρώην στρατηγικό, τον κύριο Θεόδωρο Σιδηρόπουλο, ο οποίος είχε επιλεχθεί στα 35 στελέχη που θα συμπλήρωναν την πρώτη εκατοντάδα του Μητρώου πολιτικών στελεχών που θα πλαισίωναν τη δουλειά γραμματιών και τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, όπως μου ανέφεραν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν υφίσταται το θέμα οικογενειακής ευθύνης. Βέβαια, το γεγονός, αν μη τι άλλο, προκαλεί σχόλια ύστερα και από την εξέλιξη της διαγραφής της Παπακώστα. Μάλιστα. Για να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Το πρώτο, καλό βράδυ από την Αθήνα. Επιμνημόσυνη ιδέες για κατάθεση στεφάνων από τη μαθητήωσα νεολαία τελέσχηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ηρών της Κομωτινής παραμονή της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έπος του 40. Τελέσχεκε το πρωί της Παρασκευής στο Ηρών της Κομωτινής επιμνημόσυνη ιδέες για κατάθεση στεφάνων με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου για το έπος του 40. Και τα ψυχά των υπερπίστεως και πατρίδους, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων και κατά το έπος 40 πατέρων και αδελφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξη Χριστέ ο Θεός ημών, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Εορτάζουμε και τιμούμε για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, αυτούς που ξεπέρασαν το εγώ και έγιναν εμείς, αυτούς που απέδειξαν ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες, αλλά και συγχρόνως τιμούμε αυτούς που έχασαν τους δικούς τους, που ποτέ δεν είχαν μια δεύτερη ευκαιρία να αποχαιρετήσουν παιδιά, γονείς και συζύγους. Καλή δύναμη σε όλους, χρόνια μας πολλά. 27 Οκτωβρίου σήμερα, παραμονή της Εθνικής Επετείου, όπως όλες οι σχολικές μονάδες, τελούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Οι αγωνιστές του 40, επιδεικνύοντας απαράμιλο θάρρος, αστήρευτη γενναιότητα, αποτελούν και θα αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, αποδείχνοντας έτσι ότι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να ξεπερνούν δυσκολίες και εμπόδια όσο εξεπέραστα και να είναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές γιορτάζουν τους αγώνες του λαού ενάντια στο φασισμό. Σήμερα ένα δάκρυ και ένα στεφάνι για τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους, όλων των θυμάτων. Κάθε μέρα όμως τους αγώνες απέναντι στο σύγχρονο φασισμό, τον υπόγειο, απέναντι στο φασισμό της φτώχειας, της αδικίας, της εκμετάλλευσης. Δίνουμε τον αγώνα και εμείς οι εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία για την κάλυψη όλων των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας χωρίς διακρίσεις. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο από την Ξάνθη και διευθυντή του Ξάνθη2.gr, τον Γιάννη του Σιδηρόπουλο. Γιάννη, σε καλησπέρισω. Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχουμε από την Ξάνθη, πρόκειται το συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ήταν μια παραχώδη συνεδρίαση και μάλιστα ήταν η διακοπή σας συνεδρίαση της Τρίτης, συνεχίστηκε την Πέμπτη. Μία πολυσυζητημένη και για την διακοπή της και στην επανέναρξή της, καθώς
Σε αυτήν παρατηρήθηκε η απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας για την παράταξη της πλειοψηφίας που ήταν απαραίτητη για την υπερψήφιση των δημοτικών τελών της επόμενης χρονιάς που θεωρούνται κανονιστική απόφαση και ως εκ του πετούν απόλυτη πλειοψηφία. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Έξι σύμβουλοι της πλειοψηφίας αποσύρθαν όλοι τους συνειδητά, όπως κατηγόρησε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημαρχόπουλος. Πρόκειται για τους κυρίους Τσέπελη, Μπογιάρ, Κυριακίδη, Μούρκα, Τριανταφυλλίδη και Αγκόρνη. Ενώ η κυρία Περνάρη, που επίσης συγκαταλέγεται στους διαφωνούντες εντός ή εκτός εισαγωγικών, αποχώρησε από την αίθουσα την ώρα της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα η παράταξη της πλειοψηφίας κατά την υπερψήφιση ενός εκ των δημοτικών τελών, όταν έφτασαν στο θέμα των δημοτικών τελών για τα τραπεζοκαθίσματα, να έχει 21 ψήφους και να μην μπορέσει να περάσει η απόφαση, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητούσε να προχωρήσει η διαδικασία. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να γίνει μια πεντάλεπτη διακοπή. Υπήρξε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου με τους επικεφαλείς, οι οποίοι επέμειναν στη θέση τους, και έτσι ο Δήμαρχος κάλεσε τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, να αποσύρει όλα τα υπόλοιπα θέματα προκειμένου να επανέλθουν. Προφανώς είναι ένα αδιέξοδο από άποψη πολιτική και έφερε στην επιφάνεια τις διαφωνίες που υπάρχουν για μια σειρά από ζητήματα. Για διαφορετικούς ο καθένας λόγους, οι σύμβουλοι αυτοί έχουν με κάποιο τρόπο διαχωρίσει τη θέση τους κατά καιρούς. Απλώς χθες αυτό πήρε μια πιο έντονη μορφή και είχε ως αποτέλεσμα να μην περάσουν τα δημοτικά τέλη. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε όμως ταραχώδης παρόλα αυτά, καθώς το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση για το δημοτικό πάρκινγκ, που ως γνωστόν εδώ και 1,5 χρόνο παραμένει κλειστό, μετά τις διαφωνίες του Δήμου με την ιδιώτη εταιρεία που το είχε εκμισθώσει και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του δημοτικού πάρκινγκ, το οποίο είχε ανεγερθεί την δεκαετία του 90 χωρίς οικοδομική άδεια. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ των τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης που είχαν ζητήσει εν υπόγραφα να συζητηθεί το θέμα και της Δημοτικής Αρχής. Η κόντρα ξεκίνησε με την έναρξη, καθώς η νομική υπηρεσία γνωστοποίησε ότι θα απέχει από την συζήτηση και ότι λόγω της εκκρεμωδικίας και της παραπομπής της υπόθεσης τόσο στα αστικά δικαστήρια για τις διαφορές μεταξύ του ιδιώτη και του Δήμου, όσο και για διάφορα άλλα ζητήματα που διερευνώνται σε ποινικό επίπεδο, δεν θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά. Αυτό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, έντονη κόντρα. Την κριτική της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε και το γεγονός ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι της συμπολίτευσης αποχώρησαν. Στο τέλος δεν είχαν μείνει παρά ελάχιστοι. Μεταξύ τους, όσων αποχώρησαν, ήταν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι που θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Ο Δήμαρχος επίσης είχε αποχωρήσει, αλλά μετά από πάρα πολλή ώρα και λίγο πριν τις 11 το βράδυ, στις επίμονες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης προς την νομική υπηρεσία για το αν παρόλα όσα έχουν συμβεί ο Δήμος μπορεί να το λειτουργήσει, η απάντηση τελικά που δόθηκε και με την απειλή ότι θα υπάρξει και μια σχετική καταγγελία από την αντιπολίτευση ήταν ότι ο Δήμος δεν μπορεί, τουλάχιστον ο Δήμος, να λειτουργήσει το δημοτικό πάρκινγκ τα επόμενα χρόνια, και προφανώς αυτό ήταν που επεδίωκε πολιτικά και η αντιπολίτευση μέσα από αυτήν την διαδικασία. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην χθεσινή συνεδρίαση, εκτός από την ανταρσία που είχαμε ουσιαστικά στην παράταξη πλειοψηφίας, υπήρξαν και δύο που πήραν το μέρος της συμπολίτευσης, παρότι προέρχονται από την αντιπολίτευση. Ένας δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μπαίνει, ο κύριος Γουναρίδης, και ο κύριος Τσιακύρογλου, επικεφαλής παράταξης στην αντιπολίτευση, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει δεχθεί την κριτική όλων των υπολείπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ότι κυρίως εξυπηρετεί τη Δημοτική Αρχή παρά την παράταξη την δική του, η οποία έχει εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Για να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στα ξενοδοχεία της Κομωτινής στην τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, ενώ και τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπόρου οι ξενοδόχοι ήταν ικανοποιημένοι λόγω κυρίως και της έλευσης των νέων φοιτητών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ικανοποιημένοι ήταν οι ξενοδόχοι της Κομωτινής από τη τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, ενώ και τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπόρου οι ξενοδόχοι ήταν επίσης ικανοποιημένοι λόγω κυρίως των νέων φοιτητών στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δω και να πούμε σε πρώτη φάση είναι ότι αυτό το καλοκαίρι υπήρξε τουριστική κίνηση αρκετά μεγάλη στην Κομωτινή. Δηλαδή μεγαλύτερη από τις άλλες χρονιές. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Γίναν βέβαια και κάποιες εκδηλώσεις από τη Δημαρχία και από το Πανεπιστήμιο υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις. Και ήταν πάρα πολύ θετικές ημέρες για την τουριστική κίνηση. Εκείνο που θα παρακαλούσα είναι θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε να πάμε θετικά για το μέλλον. Διότι οι μέρες οπωσδήποτε δεν είναι και τόσο θετικές όπως προειδοποιείται. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι θετικά τα πράγματα για την Κομωτινή. Και γενικά για τη χώρα θα έλεγα όλοι. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών των νέων οι οποίοι ήρθαν να εγγραφούν και θα πρέπει να το πω ότι το Πανεπιστήμιο μας από ό,τι μαθαίνω γενικότερα από όλη την Ελλάδα έχει κύρος και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ θετικά για την πόλη όλη, για την περιοχή μας αλλά και κυρίως για την πόλη μας. Στο στόχαστρο των δανειστών μπαίνει και το επίδομα θέρμανσης με τη θέσπιση πιο αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να το λαμβάνουν πολύ λιγότερα νοικοκυριά. Τα προνοιακά επιδόματα συνεχίζουν να απασχολούν και τις δύο πλευρές. Με μαχαίρι απειλούνται τα οικογενειακά επιδόματα και ειδικότερα το επίδομα που χορηγείται στους τρίτεχνους και πολύτεχνους. Μέσα στο Νοέμβριο, το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να προχωρήσει τη μεταρρύθμιση των οικογενειακών επιδομάτων, καθώς και στην εκπόνηση ενός πιλωτικού προγράμματος για τη μεταρρύθμιση των επιδομάτων αναπηρίας. Άγριο πετσόκομα αναμένεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα κοινωνικά επιδόματα. Το αρχικό κονδύλι ήταν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, αλλά φέτος μετά από δύο περικοπές θα πέσει κάτω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με δραματική μείωση του χορηγούμενου επιδόματος. Αλλά και του αριθμού των δικαιούχων του. Φέτος το επίδομα θέρμανσης που αναμένεται να λάβουν τα νοικοκυριά για τη χειμερινή σεζόν και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου αναμένεται να είναι μειωμένο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρώτη δόση του επιδόματος θα χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2018, όταν και ορισμένα νοικοκυριά θα διαπιστώσουν ότι θα χάσουν τελείως το επίδομα, ενώ για άλλους θα είναι κατά πολύ μικρότερο. Για τη χορήγηση του επιδόματος, τα επίπεδα των εισοδηματικών και των περιουσιακών κριτηρίων αναμένεται να είναι μειωμένα σε σχέση με τα περσινά, τα οποία είχαν διαμορφωθεί ως εξής. Άγαμη με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ. Έγκαμη με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει με τους καταναλωτές να κοιτούν από μακριά τη τιμή του που προσεγγίζει στην Αττική το 1 ευρώ, ενώ στην επαρχία στις περισσότερες περιπτώσεις το ξεπερνά. Η μέση τιμή ανά λίτρο βρίσκεται στα 0,94 λεπτά, πάντα διαφοροποιείται όμως ανάλογα με την περιοχή. Από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει η κατάθεση των συντάξεων του Νοεμβρίου 2017. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ θα λάβουν τις συντάξεις τους στις 30 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα. Δύο μέρες αργότερα, την 1η Νοεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις ΟΑΕ και ΟΓΑ. Το ΕΤΕΑ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις στους δικαιούχους στις 30 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σώματος. Να περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Με 147 μετάλλια στις αποσκευές του επέστρεψε ο αθλητικός σύλλογος Γιάνγκ Κομωτινής, ο οποίος έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Οκινάουα Καράτε 2017, το οποίο διεξήχθη στη Βέρεια. Στο Φιλίππιο Γυμναστήριο Βέρειας, με αποστολή 74 αθλητών, συμμετείχε ο αθλητικός σύλλογος Γιάνγκ Κομωτινής στο πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Οκινάουα Καράτε 2017, όπου γύρισε με 147 μετάλλια, 64 χρυσά, 47 σημαίνια, 36 χάλκινα.
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, αθλητές, συνοδοί και προπονητές ταξίδεψαν έως τη Βέρεια. Οι κούρες δεν στάθηκε εμπόδιο να αγωνιστούν και να καταφέρουν να ανέβουν στο βάθρο 147 φορές. Ο καθένας στην κατηγορία του σε αγώνισμα κάτα και κούμητε. Στους αγώνες συμμετείχαν συνολικά 285 αθλητές από 10 σωματεία πόλων της Βόρειας Ελλάδας, όπως Νάουσα, Έδεσα, Βέρεια, Αλεξάνδρεια, Χαλάστα, Διαβατά, Δίων και άλλα. Τους αθλητές συνόδεψαν οι προπονητές του Συλλόγου Μουσκάκη Δήμητρα, Μαύρη Ζώνη 6 Νταν, Δήμητρα Κόπλους Ευθύμιος, Μαύρη Ζώνη 1 Νταν και Ευαγγέλου Θεοπούλα, Μαύρη Ζώνη 2 Νταν, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αλλά και γονείς των αθλητών. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrax. Όλα τα δελτία του καναλιού καθώς και τις εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθείτε και από το site του καναλιού μας www.tvrodopi.gr καθώς και μέσω Facebook Art Channel TV Rodopi. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.